Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Θα μιλήσουμε για την Λιβύη και το θέμα που δημιουργήθηκε με το ταξίδι του Υπουργού Εξωτερικών με έναν άνθρωπο που ξέρει καλά την περιοχή. Είναι ο κύριος Βασίλης Πολίτης, υποναύαρχος στην Αποστρατεία. Κύριε Πολίτη, σας ευχαριστούμε για τον χρόνο σας. Θέλω να ξεκινήσουμε την κουβέντα. Διαβάσαμε κάποιες δηλώσεις του κυρίου Δένδια, ο οποίος ούτε λίγο ούτε πολύ είπε ότι η Ελλάδα δεν μπορεί να έχει αισθητή παρουσία στη Λιβύη, γιατί δεν έχουμε ούτε τις στρατιωτικές δυνάμεις που έχει η Τουρκία, προφανώς εννοούσε, ούτε την οικονομική διείσδυση. Ωστόσο, μάλλον ξεχνάμε ότι έχουμε πολύ σημαντικά πρόσωπα στην Λιβύη και αναφέρομαι σε μία σειρά στελεχών των ενόπλων δυνάμεων της Λιβύης, οι οποίοι έχουν σπουδάσει σε στρατιωτικές σχολές. Είχατε, νομίζω, και συμμαθητές κάποιους από αυτούς. Είναι έτσι? Καταρχήν, ευχαριστώ άλλη μια φορά για την πρόσκληση και πολύ σωστά το θέσατε. Να μην ξεχνάμε ότι ο κύριος Καντάφη, ο συγχωρεμένος Καντάφη, ο πρόεδρος της Λιβύης που ήταν για 22 χρόνια, ήταν απόφοιτος σχολής Ευελπίδων. Μιλούσε μάλιστα και άριστα ελληνικά. Έμενε στην Αθήνα για 6 χρόνια, είχε φίλους, είχαμε δηλαδή τις επαφές και βέβαια μετά συνεχίσαμε για πάρα πολλά χρόνια. Μονάχα επί κυβερνήσεως του Γιώργου Βαντρέου διακοπήκαν οι σχέσεις μας όσον αφορά την αποστολή μαθητών από τις διάφορες χώρες, γιατί δεν είναι μόνο η Λιβύη. Είχαμε από τη Λιβύη, είχαμε από τη Συρία, είχαμε από το Καμερούν, είχαμε από τον Μπουρούντι, είχαμε από την Ισία, είχαμε από τη Σενεγάλη και άνθρωποι οι οποίοι έχουν πάρει σημαντικές θέσεις. Εγώ θα αναφέρω ενδεικτικά ότι συμμαθητής μου, ναύαρχος, και θα πω και το όνομά του, ο Ντιόν Χαλίφα, ο οποίος είχε μια πολύ μεγάλη θέση στο Σενεγαλέζικο ναυτικό, συμμαθητής μου μάλιστα όχι μόνο από τη σχολή δοκιμών, συμμαθητής μου και από τη σχολή πολέμου της Αμερικής, ήταν μέχρι πρότινος ο νούμερο 2 στο αφρικανικό σώμα που εδρεύει στην Αντίς Αμπέμπα. Και μάλιστα επειδή επικοινώνησα πρόσφατα μαζί του, μου είπε ότι το παράπονο μου είναι ότι κανείς από την Ελλάδα πλην εσού, πλην εμού δηλαδή, δεν επικοινώνησε μαζί μου για να πει αν θέλει κάτι η Ελλάδα. Ενώ αντίθετα, ή όπως τα ξέρετε πολύ καλά, η Τουρκία επικοινώνησε με στελέχη της κυβέρνησης της Σενεγάλη, έκανε επίσκεψη μάλιστα πριν από περίπου 8 μήνες ο κ. Ερντογάν στη Σενεγάλη και υπογράψαν και μια αμυντική συμφωνία. Να μην ξεχνάμε επίσης ότι στην Τινησία ο διευθυντής του γραφείου του Προέδρου είναι απόφοιτος της Σχολής Ναυτικών Δοκίμων. Αυτή τη στιγμή που σας μιλάω, έχουμε απόφοιτους της Σχολής Ναυτικών Δοκίμων, όχι μόνο της Σχολής Ναυτικών Δοκίμων, της Σχολής Ευελπίδων και της Σχολής Ικάρων που έχουν σημαντικές θέσεις και στην κυβέρνηση της Τρίπολης και στην κυβέρνηση της Βεγγάζης. Δεν ξέρω για ποιο λόγο, εγώ δεν είμαι βέβαια από αυτούς που παίρνουν τις αποφάσεις του Υπουργείου Εξωτερικών ή στην κυβέρνηση, δεν τους χρησιμοποίησαμε ποτέ. Εκτός από μια προσπάθεια που έγινε και αυτή μέσω ανθρώπων που ξέραμε ανθρώπους εκεί στη Λιβύη και φέραμε τότε το στρατάκι Χαφτάρ, αν θυμόσαστε πέρσι. Δυστυχώς όμως και ο στρατάκι Χαφτάρ αυτή τη στιγμή απογοητεύτηκε από εκείνη την επίσκεψη, γιατί δυστυχώς η Ελλάδα δεν έχει μια σταθερή θέση όσον αφορά το θέμα του χειρισμού της Λιβύης. Μην ξεχνάμε ότι όταν εκκληθήκαν για να συζητήσουν στη Γενέβη και στο Βερολίνο ο στρατάκι Χαφτάρ για να σταματήσουν η διένεξη μεταξύ της Ανατολικής και της Δυτικής Λιβύης, η μία χώρα η οποία είχε άμεσο ενδιαφέρον ήταν η Ελλάδα. Και η Ελλάδα δεν προσκλήθηκε σε αυτές τις συζητήσεις. Και βέβαια δεν είναι μόνο ότι δεν προσκλήθηκε, δεν έκανε και κάποιο ενεργό διάβημα να πει γιατί δεν μας καλέσατε. Η μόνη χώρα η οποία έχει θαλάσσια σύνορα με τη Λιβύη είναι η Ελλάδα. Και δυστυχώς δεν είχαμε ποτέ πάρει σοβαρά το ρόλο τι μας αφορά με τη Λιβύη. Όσον αφορά τώρα το τελευταίο ταξίδι που είπατε, του κυρίου Δένδια. Να το χαρακτηρίσω, που λένε και οι Γάλλοι, accident diplomatic. Δεν ξέρω. Φοβάμαι, γιατί έχω κάνει διευθυντή σε γραφεία υπουργών, ότι πρέπει να ήταν ενήμερος ο κύριος Πρωθυπουργός στο θέμα αυτό. Δηλαδή ότι θα πάει στην Τρίπολη. Γιατί αυτή τη στιγμή έχουμε μια ερμαφρόδιτη κατάσταση όσον αφορά τη Λιβύη. Έχουμε ζητήσει να έχουμε διπλωματικές σχέσεις, έχουμε ανοίξει την πρεσβεία μας, η οποία είναι στην Τρίπολη. Έχουμε πει ότι θα στείλουμε πρέσβη. Στείλαμε πρέσβη. Στην αρχή είχαμε βάλει τον κύριο Χριστόδουλο Λάζαρη, σαν επιτεταραμένο, ο οποίος μετά, επειδή πήρε μετάθεση στην Άγκυρα, τον αλλάξαμε. Φέραμε τον κύριο Κορακόη από το Καράκας. Ο κύριος Κορακόης πριν πήγε να δώσει τα διαπιστήρια του στην κυβέρνηση του κύριου Ντεμπεϊμπά και στον πρόεδρο του Προοδικού Συμβουλίου, τον κύριο Μέμφη, ο οποίος πρέπει να υπενθυμίσουμε ότι ήταν ο πρέσβης τον οποίο τον διώξαμε από την Αθήνα, έτσι. Ο κύριος Μέμφη, μάλιστα κατόπιν αποφάσεως της κυβέρνησης και του κύριου Δένδια. Είναι ο κύριος Μέφη, ο οποίος ήθελε ο κύριος Δένδια να το συναντήσει στην Τρίπολη, στον Ιουγόλη παραμονή του στο αεροδρόμιο. Δυστυχώς δεν έχουμε αυτή τη στιγμή. Μετάφεραμε τον κύριο Σταματέκο σε ένα επιτετραμένο, ο κύριος Σταματέκος έφυγε και αυτός με μετάθεση. Και τώρα αυτή τη στιγμή έχουμε μια πρεσβεία στη Λιβύη με έναν ακόλουθο τύπο
και ένα γενικό προξενείο που έχουμε τον κύριο Σταύρο Βενιζέλο, που είναι στην περιοχή της Βεγγάλης. Δηλαδή, ή θέλουμε να έχουμε παρουσία, ή δεν θέλουμε να έχουμε παρουσία. Γιατί αυτή τη στιγμή έχει ενισχύσει την παρουσία της πάρα πολύ η Τουρκία, εδώ και πάρα πολλά χρόνια εκμεταλλευόμενη την απουσία τη δικιά μας. Έχει εκμεταλλευτεί ότι εμείς δεν είμαστε ούτε με τη μία πλευρά ούτε με την άλλη, γιατί εμείς δεν θέλαμε να δημιουργήσουμε κάποιο πρόβλημα στην Ευρωπαϊκή Ένωση της Μέρκελ. Εμείς δεν θέλαμε να δημιουργήσουμε ένα πρόβλημα στον ΟΗΕ, ο οποίος έχει να γνωρίσει την κυβέρνηση, την υπηρεσιακή μάλλον κυβέρνηση του ΙΠΕΙΜΑ. Και έτσι δυστυχώς εμείς είμαστε με το ένα πόδι στη μία βάρκα και με το άλλο πόδι στην άλλη βάρκα, χωρίς όμως να πατάμε σταθερά σε καμία βάρκα. Το αποτέλεσμα βέβαια είναι ότι σήμερα, που σας μιλάω, άμα θα δείτε και χτες και σήμερα, έχουμε διαδηλώσει έξω από την πρεσβεία της Τρίπολης, γιατί ζητάνε, της ελληνικής πρεσβείας, γιατί ζητάνε τα αρέστα, οι Λίβοι από εμάς, γιατί δεν χαιρετήσαμε την κυρία Νάκου, την Υπουργό Εξωτερικών της Λιβύης, στο ταξίδι που έκανε ο κύριος Δένιας. Εγώ δεν ξέρω, κύριε Καραβουνόπουλο, μπορεί να κάνω λάθος, αλλά πολύ φοβάμαι ότι όταν υποβλήθηκε το σχέδιο πίσω, το οποίο στο σχέδιο πίσω, εγώ τουλάχιστον ξέρω, σαν διευθύνση υπουργού, πάντα το στέλναμε και την έγκριση να πάρουμε από το Υπουργικό Συμβούλιο στη γραμματεία του Υπουργικού Συμβουλίου. Ήταν εγγλώσσα δηλαδή του Υπουργικού Συμβουλίου και τη γραμματεία και του κύριου Πρωθυπουργού. Άρα λοιπόν ο κύριος Πρωθυπουργός έπρεπε να ξέρει ότι ο κύριος Δένιας θα πάει και να κάνει μια ολιγόρη συνάντηση με τον κύριο Μέφη στο αεροδρόμιο. Και εγώ ρωτάω, είναι δυνατόν να πηγαίνει το Πρωθυπουργικό αεροσκάφος να σταματάει για λίγες ώρες για να δει τον πρόεδρο του Πρωθυπουργικού Συμβουλίου, ο οποίος έχει λήξει τη θεία του, έτσι, να πούμε ότι έχει λήξει τη θεία του κύριου Μέφη, για να πάει μετά για να συναντήσει τους υπόλοιπους στην κυβέρνηση του κύριου Μπασάγκα και τον κύριο Χαφτάρ στο άλλο κομμάτι της Λιβύης, στην Ανατολική Λιβύη. Είναι σαν να πηγαίνουμε τώρα, φανταστείτε να πηγαίνει το Πρωθυπουργικό αεροσκάφος με τον Υπουργό Εξωτερικών, το νούμερο ένα της εξωτερικής διπλωματίας της χώρας, να σταματάει στην Ταϊπέη, στην Ταϊβάν, και να μην δημιουργηθεί πρόβλημα με την Κίνα. Καταλαβαίνετε να πηγαίνει η θέση. Άρα νομίζω λοιπόν ότι ήταν μια ατυχής συγκυρία το οποίο ο κ. Δένιας ίσως να μην το έχει υπολογίσει, ίσως να είχε πάρει άλλες διαβεβαιώσεις, δεν ξέρω, δεν είμαι σίγουρος γι' αυτό. Το θέμα είναι ότι εμείς αυτή τη στιγμή δεν έχουμε καταλαβεί, όπως είπατε στην αρχή της κουβέντας μας, ανθρώπους οι οποίοι είναι κλειδιά στη Λιβύη, είναι κλειδιά στην Αφρικανική Ήπειρο και εμείς δεν τους έχουμε χρησιμοποιήσει καθόλου, γιατί ίσως δεν ξέρουν, ίσως δεν τους έχει ενημερώσει κανένας, ότι υπάρχουν άνθρωποι κλειδιά που θα μπορούσαμε να τους χρησιμοποιήσουμε για να ενισχύσουμε σαν πολλαπλασιαστή ισχύω της εξωτερικής μας διπλωματίας. Κύριε Πολίτη, είναι εκπληκτικό, το έχουμε ξεχάσει ίσως. Οι Έλληνες βατραχάνθρωποι του πολεμικού ναυτικού ήταν αυτοί που είχαν κάνει την επιχείρηση στη Λιβύη και απεγκλώβησαν εκατοντάδες Κινέζους πολίτες, όπως θα θυμάστε εσείς πολύ καλύτερα, στο αξιωματικό του ναυτικού. Από αυτό το σημείο, δηλαδή, από αυτή την παρέμβαση που μπορούσαμε να έχουμε στη Λιβύη, έχουμε φτάσει στο σημείο, γιατί μην κρυβόμαστε τώρα πίσω από το δάχτυλό μας, να μην έχουμε καλές ή τόσο καλές σχέσεις ακόμα και με το στρατόπεδο του Χαφτάρ, έτσι. Είναι κατόρθωμα αυτό το πράγμα. Μια που το θέσατε αυτό, να μην ξεχνάμε ότι και η ΑΝΕΚ με τον κύριο Βαρδινογιάννη είχε στείλει δύο πλοία για να περιορίσει όχι μόνο τους Κινέζους και άλλους Ευρωπαίους πολίτες. Σωστό. Δηλαδή, εμείς είμαστε πρωτεργάτες τότε στο θέμα της Λιβύης. Και από πρωτεργάτες βρεθήκαμε έξω από το παιχνίδι και να παρακαλάμε να μας λένε τα αποτελέσματα της συνάντησης που έγινε στο Βερολίνο και στη Γενέβη με τον κύριο Χαφτάρ. Ο κύριος Χαφτάρ, θα πρέπει να πούμε ότι ενώ τον είχαμε φέρει πριν ένα χρόνο, το θυμόσαστε πολύ καλά, πρωτού πάει. Και μάλιστα είχε πει θα μείνει μία μέρα στο King George και έμεινε δύο μέρες με προτροπή ορισμένων ανθρώπων που είμαστε κοντά του. Δυστυχώς όμως δεν το εκμεταλλευτήκαμε γι' αυτό στην ελληνική διπλωματία και δεν απαιτήσαμε να είμαστε παρόντες στη συζήτηση στις διαβουλεύσεις που έγιναν με την Ευρωπαϊκή Ένωση και τους υπόλοιπους. Είναι δυνατόν δηλαδή να προσκαλείτε όλες οι άλλες χώρες. Προσκλήθηκε η Αλγερία, η Τινησία, προσκληθήκαν και άλλα αφρικανικά κράτη πλην της Ελλάδος που έχει θαλάσσια σύνορα με τη Λιβύη, που εμείς έχουμε άμεσο ενδιαφέρον για το θέμα της εξελίξης των οποιοδήποτε των διάφορων των λιβυκών μνημονίων που υπάρχουν αυτή τη στιγμή σε εξέλιξη. Εμείς αυτή τη στιγμή δεν έχουμε καμία παρουσία. Και λέω, ρωτάω εγώ, θα πρέπει να έχουμε παρουσία ή δεν πρέπει? Τουλάχιστον κρατάμε την πρεσβεία ανοιχτή. Αν καθίσουμε την πρεσβεία ανοιχτή και θέλουμε να συνεχίσουμε να έχουμε διπλωματική παρουσία, ας στείλουμε επιτέλους ένα πρέσβη. Αν θέλουμε να έχουμε καλές σχέσεις με τον κύριο Χαφτάρ, ας ενισχύσουμε την παρουσία μας. Γιατί αυτή τη στιγμή τα πετρέλαια, όπως ξέρετε πολύ καλά, κύριε Καραβουνόπουλο, βρίσκονται στην περιοχή της Ανατολικής Λιβύης. Απλώς ο κύριος Χαφτάρ και η ομολογή του από εκεί που είναι μαζί, ή όχι ομολογή, αυτοί που είναι μαζί στην κυβέρνηση της Ανατολικής Λιβύης, δεν μπορούν να εξάγουν τα πετρέλαια γιατί δεν έχουν κάποια τράπεζα. Δηλαδή, οι τράπεζες βρίσκονται στη Δυτική Λιβύη, τα πετρέλαια βρίσκονται όμως στην Ανατολική Λιβύη. Ας αποφασίσουμε λοιπόν εμείς τι θέλουμε. Θέλουμε να συνεχίσουμε να παίζουμε το παιχνίδι που έπαιζε η Μέρκελ με την Δυτική Λιβύη. Θέλουμε να συνεχίσουμε να παίζουμε το παιχνίδι που παίζει η Ιταλία, γιατί μην ξεχνάμε ότι η Ιταλία έχει δεσμούς με τη Δυτική Λιβύη. Πρόσφατα ο κ. Δένιας πήγε και συνάντησε τον ομολογό του, τον Υπουργό Εξωτερικών. Δεν είδα όμως να γίνει κάποια συζήτηση όσον αφορά τα θέματα της
συνεργασίας που έχουν μαζί με τη Λιβύη. Αντί λοιπόν η Λιβύη να μας παρακαλάει να είμαστε το παράθυρο που θα μπει στην Ευρωπαϊκή Ένωση, κάνουν διαδηλώσεις σήμερα έξω από την Ελληνική Πρεσβεία. Νομίζω ότι πρώτα απ' όλα, κύριε Πολίτη, πρέπει να αποφασίσουμε αν θα έχουμε μία στοιχειωδώς αυτόνομη εξωτερική πολιτική στην περιοχή, για να δούμε τα δικά μας συμφέροντα και όχι τα συμφέροντα, όπως είπατε, της Γερμανίας ή της Ιταλίας. Δηλαδή, έχουμε την αίσθηση ότι και σε αυτό το θέμα της Λιβύης κρυβόμαστε πίσω από το τι θέλουν οι Ευρωπαίοι, βάζοντας στην άκρη τα δικά μας συμφέροντα. Είναι σωστή η αίσθηση που έχουμε? Εγώ πιστεύω ότι, όπως πολύ σωστά είπατε, ότι όχι κρύβομαστε, επόμεθα των διάφορων εξελίξεων. Ό,τι πει η Ευρωπαϊκή Ένωση, ό,τι πει η Αμερική, ό,τι πει ο Ήραν, να τους χαλάσουμε το χαρτί. Εμείς δεν έχουμε κάνει λοιπόν μια εθνική στρατηγική για να πούμε. Ναι, εμείς τι θέλουμε, να τα θέλουμε να τα έχουμε καλά. Με τη Συρία, με την Αφρική, με τις βόρειες χώρες της Αφρικής. Μα είναι δυνατόν, σας λέω τώρα αυτή τη στιγμή, ο διευθυντής του Προεδρικού Γραφείου της Θυμισίας είχε παντρευτεί μάλιστα και Ελληνίδα, να απόφυγε σχολή δοκίμων. Μιλάει άρεστα ελληνικά. Και δεν έχουμε προσεγγίσει ποτέ, και ενώ πήγε ο Ερντογάν. Σας το λέω αυτό, μου το είπε με παράπονο. Δηλαδή, είναι δυνατόν να έρχεται ο Ερντογάν να συναντήσει τον πρόεδρο της Θυμισίας και να μην έχετε κάνει εμένα ποτέ ένα τηλέφωνο? Θα σας πω και το όνομά του, στον πόλεμο. Δεν υπάρχει πρόβλημα. Είδα ήταν ο Θεοδόρης Δόκιμος Ακρού, το οποίο μάλιστα έχει παντρευτεί και Ελληνίδα, τη χώρισε και έχει παντρευτεί τώρα μια Θυμισία και είναι ο διευθυντής του στρατηγικού γραφείου του πρόεδρου της Θυμισίας. Έχουμε ανθρώπους δηλαδή κλειδιά που δεν τους έχουμε χρησιμοποιήσει ποτέ. Ποτέ δεν έχουμε ένα κατάλογο για να πούμε ο πολίτης, ο Καρβουνόπουλος ή ο Τάδε έχουν σε αυτές τις θέσεις στις χώρες αυτές που μας ενδιαφέρουν. Δυστυχώς, εμείς επόμεθα των εξελίξεων, τι θα πει η Ευρωπαϊκή Ένωση, τι θα πει ο κ. Σούλτς, τι θα πει η κ. Μέρκελ. Μπορεί να κάνω και λάθος, έτσι, γιατί εγώ δεν είμαι στο Υπουργείο Εξωτερικών. Μπορεί ίσως να μην τα ξέρω καλά. Αλλά νομίζω ότι αυτή τη στιγμή πολύ καλά κάνει ο Ζενίδας και έχει πάρει το πρωθυπουργικό αεροπλάνο και προσπαθεί να αναπτύξει συμμαχίες. Συμφωνώ απόλυτα μαζί σε αυτό που κάνει. Αλλά θα πρέπει να καταλήξουμε τι είδους συμμαχίες θέλουμε. Να αναπτύξουμε μια δικιά μας στρατηγική και όχι να επόμεθα τη στρατηγική της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των Αμερικανών. Επειδή μιλήσατε για συμμαχίες και επειδή διαφημίζονται πάρα πολλοί συμμαχίες που έχουμε, θα ήθελα το σχόλιο σας. Δεν ξέρω αν είδατε τις φωτογραφίες από την τελετή έναρξης του Παγκοσμίου Κυπέλλου στο Κατάρ. Οι φωτογραφίες του κυρίου Ερντογάν με όλους τους ηγέτες και πρώτο και καλύτερο τον κύριο Σίση, τον Αιγύπτιο πρόεδρο, έτσι, αλλά και πολλούς άλλους ηγέτες, δείχνουν ότι αυτό που είχαμε στο μυαλό μας, ότι η Τουρκία είναι απομονωμένη, δεν ισχύει. Και αυτές οι χειραψίες και τα χαμόγελα μπροστά στους φωτογραφικούς φακούς γίνονταν την ίδια ώρα που τουρκικά F-16 βομβαρδίζουν τους Κούρδους και δεν ασχολείται κανένας. Ποιο είναι το σχόλιο σας? Καταρχήν να πούμε ότι κάθε μέρα ακούμε σε όλα τα μέσα ελληνικής ενημέρωσης παραπέει η οικονομία της Τουρκίας, πέφτει η οικονομία της Τουρκίας, απομονωμένη Τουρκία, τους έχουμε τσακίσει, τους έχουμε κάνει. Εγώ βλέπω ότι στον Παλί, G20 τους προκαλέσαμε και πήγαμε. Στους G7 τους καλούμε τους Τούρκους. Η οικονομία της λέει ότι έχει πληθωρισμό 83%, αλλά μια χαρά κάνει εξαγωγή. Αν δείτε το ισοζύγιο εξωτερικών των εξαγωγών, είναι πάρα πολύ υψηλά. Εμείς βλέπω ότι το Κατάρ αυτή τη στιγμή, η Τουρκία και το Deutsche Bank που έχει μεταφερθεί και οι τουρκικές τράπεζες ελέγχουν την οικονομία σχεδόν του Κατάρ. Βλέπω ότι πάρα πολλές βιομηχανίες που έχουν ξεκινήσει, δηλαδή την εμφάνισή τους στο Κατάρ, έχουν αρχίσει με τουρκικά κονδύλια. Άρα λοιπόν τι λέω, την έχουμε απομονώσει στην Τουρκία, πώς την έχουμε απομονώσει? Εγώ βλέπω ότι η πατρίδα του Τουρκία είναι μέσα, δεν καλέσαμε ποτέ ούτε την Ελλάδα στους G20, ούτε τους καλέσαμε στους G7, ούτε στους G15 και η Τουρκία θέλει να μπει τώρα στους G3 το 2050. Αυτό είναι η επιδίωξη του κ. Ερντογάν. Και πολύ φοβάμαι ότι ανεβαίνει σκαλί και εμείς λέμε συνεχώς έχουμε την καραμέλα του διεθνούς δικαίου, ότι θα μιλήσουμε όλα τα θέματα με το διεθνές δίκαιο και την καραμέλα ότι έχουμε απομονώσει τον Ερντογάν. Δεν νομίζω ότι είναι έτσι, κύριε Καρβουνόπουλο. Ούτε δεν έχουμε απομονώσει τον Ερντογάν. Ο Ερντογάν έχει μια εξωτερική πολιτική η οποία έχει στρατηγική, έχει στόχους και βλέπω ότι τους στόχους αυτούς γυρίζει σελίδα-σελίδα και τους κερδίζει μέρα με τη μέρα. Ας ελπίσουμε λοιπόν ότι και εμείς θα αποκτήσουμε μια εθνική στρατηγική. Έχουμε κάνει βήματα πολύ καλά, δεν αντιλέγω από το παρελθόν. Έχουμε ξεκινήσει τους εξοπλισμούς, έχουμε ξεκινήσει τις συμμαχίες όπως είπατε, αλλά θα πρέπει να κάνουμε πολλή βήματα για να εκμεταλλευτούμε και τους ανθρώπους τους οποίους έχουμε δυνατούς έξω και βέβαια έχουμε και έναν πρέσβη πολύ μεγάλο το οποίο ελέγχουμε πάρα πολλές χώρες του κόσμου. Έχουμε την ελληνική μας ναυτιλία που επισκέπτεται όλο τον κόσμο. Δυστυχώς ούτε το ένα ούτε το άλλο έχουμε εκμεταλλευτεί μέχρι τώρα. Πάντως μοιάζει, για να μιλήσουμε και να έχουμε ένα σχόλιο σας και την εσωτερική κατάσταση, να ζούμε την τέλεια καταιγίδα. Έχουμε όλη αυτή την κινητικότητα στην ευρύτερη περιοχή και στο εσωτερικό της χώρας υπάρχει ένα κλίμα το οποίο είναι τουλάχιστον νοσηρό και δεν νομίζω ότι αυτό βοηθάει στο να έχουμε κάποιες κινήσεις
στο διπλωματικό επίπεδο. Κοιτάξτε, βλέπουμε ότι αυτή τη στιγμή υπάρχει το σύννεφο, το μεγάλο, το μαύρο σύννεφο των υποκλοπών. Το οποίο σύννεφο αυτό προσπαθήσαμε να φύγει πάνω από τα κεφάλια μας, βρίσκοντας τώρα τον κυβωτό του κόσμου. Την προηγούμενη πριν από 2-3 μήνες είχαμε την κυρία Ρούλα Πισπυρίγκου, χωρίς όμως να κοιτάμε ποια είναι τα σοβαρά προβλήματα εθνικά. Γιατί είπατε προηγουμένως μια κουβέντα ότι ο Ερντογάν και η κυβέρνησή του, χωρίς να γίνει κουβέντα, καμία κουβέντα ούτε από την Ρωσία, γιατί πήρε την άδεια της Ρωσίας, ούτε την Αμερική, έκανε το βράδυ μια νυχτερινή επίθεση προχθές στο Κομπανί. Και μάλιστα πολλοί, άμα θα δείτε πολλά από τα τουρκικά μέσα ενημέρωσης, θέλουν να μας αφήσουν να πούνε ότι εμείς κάναμε το βράδυ μια επίθεση. Για ξυπνήστε. Και εγώ λέω, αν αύριο ο κύριος Ερντογάν ή ο κύριος Σαβούσογλου ή ο κύριος Σαγκάρ πει, μα εμείς σας είχαμε πει ότι είχατε στο Λαύριο τρομοκράτες και κάνει κάποια τέτοια παρόμοια επίθεση, τι θα πούμε πάλι? Και θα είμαστε πάλι μόνοι μας, θα είμαστε. Γιατί δεν θα ξεταπεί και η Ευρωπαϊκή Ένωση και το ΝΑΤΟ και οι Αμερικανοί. Θα πούνε, λέτε να τα βρείτε. Σας το μιλάω ειλικρινά, είμαι απόλυτα πεπισμένος ότι θα γίνει αυτό. Ας λοιπόν, εδραιώσουμε λοιπόν τη θέση μας και ας κοιτάξουμε, γιατί η Τουρκία δεν είναι απομονωμένη. Η Τουρκία, δεν λέμε ότι που λένε όλοι ότι δεν θα πάρει τα F-16, έχουμε τον Μενέντες, μπορεί να έχουμε τον κύριο Μενέντες, μπορεί να έχουμε τους 37 Έλληνες, νεοαμερικανούς μάλλον, γερουσιαστές πολιτιακούς και στη Βουλή των Αντιπροσώπων και στην Γερουσία που βγήκαν και είναι ένα σημαντικό όπλο αυτό, είτε είναι ρεπουμπλικάνοι ή δημοκρατικοί, αλλά θα πρέπει να καταλάβουμε ότι είμαστε μόνοι μας αυτή τη στιγμή απέναντι στην Τουρκία. Κανείς δεν θα θέλει να διεταχθεί απέναντι στην Τουρκία, ούτε η Γερμανία, ούτε η Νορβηγία, ούτε η Σουηδία, καμία από τις χώρες. Βλέπετε ήδη ότι με τον, αυτή τη στιγμή η Τουρκία, απειλώντας ότι δεν θα εντάξει την Φιλανδία και τη Σουηδία στο ΝΑΤΟ, έχει αρχίσει και κάνει πλέον πολλές όπλων μεταξύ των δύο χώρων. Κύριε Πολίτη, σας ευχαριστούμε πολύ. Όπως πάντα λέτε τα πράγματα με το όνομά τους, γι' αυτό σας ενοχλούμε συχνά και θα συνεχίσουμε να σας ενοχλούμε. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για αυτή την συζήτηση. Εγώ σας ευχαριστώ άλλη μια φορά και πιστεύω ότι αν τη δουν κάποιοι, ας εκμεταλλευτούμε, ας μην με ενοχλήσουν εμένα, ας ενοχλήσουμε όσους ανθρώπους οι οποίοι έχουν τελειώσει τις στρατηγικές σχολές, γιατί ήταν παιδιά τα οποία ήταν 18 χρονών και φύγανε στην ηλικία των 24 χρονών, δηλαδή αδρωθήκανε μέσα στην Ελλάδα. Οι άνθρωποι αυτοί, σας μιλάω ειλικρινά, έτσι έχει μείνει κάτω από την Ελλάδα και την αγαπάνε την Ελλάδα. Ποτέ όμως η Ελλάδα δεν χτύπησε την πόρτα. Ας χτυπήσουμε λοιπόν την πόρτα των ανθρώπων αυτών και είναι σίγουρο ότι θα μας βοηθήσουν σε πολλά πράγματα. Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Πολίτη. Είστε καλά.